Ώρα μηδέν για τους παραγωγούς της Κρήτης που βλέπουν τις καλλιέργειες να βρίσκονται στον αέρα λόγω των ασφυκτικών αυξήσεων, ενώ οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν ότι χωρίς ζωοτροφές τα ζώα τους είναι καταδικασμένα σε έναν αργό θάνατο. Οι συνέπειες, όπως λένε, του εμπορικού και οικονομικού πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι οδυνηρές. Εντός ημερών θα έχει διαλύσει. Θα δούμε από ασιτεία πολλά ζώα να ψοφάνε. Θα δούμε ζώα που είχαν μπει στην ανάπτυξη με τεράστιο αγώνα του κάθε κτηνοτρόφου για να μπορέσει να του παράγει, και θα δούμε ότι δεν θα παράγει καθόλου. 2014. Σχεδιάσαμε, ζωγραφίσαμε, φτιάξαμε τη νέα προγραμματική περίοδο για 15-19. Από τότε ξέρανε, κυρία Καρζιωτάκη, ότι οι ζωοτροφές της Ελλάδος δεν φτάνουν. Από τότε ξέρανε ότι το μαλακό σιτάρι δεν φτάνει. Και ότι δεν παράγουμε, τελικά δεν παράγουμε, μόνο εισάγουμε. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που, εάν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο πάρα πολλοί από εμάς να εγκαταλείψουν αυτό το χώρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το κύμα ακρίβειας έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του, από σιτηρά, άλευρα και πρώτες ύλες, μέχρι το κόστος παραγωγής των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή. Και δεν ξέρουμε αν μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την ερχόμενη σεζόν. Όταν οι ντομάτες αυτή τη στιγμή πουλούνται με 80-90 λεπτά στο δημοπρατήριο και πουλάμε και εμείς με 1 ευρώ στη λαϊκή, βγάζουμε μεροκάματο. Οι κραυγές αγωνίας έχουν φτάσει μέχρι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στα κονδύλια που διατίθενται για την ενίσχυση του μεταφορικού ισοδυνάμου σε ό,τι αφορά γεωργικά εφόδια και ζωοτροφές, για να εισπράξει ωστόσο αντιδράσεις και παράπονα για το βαθμό που αποτυπώνεται ως έμπρακτη στήριξη στους κριτικούς. Έχουμε εξασφαλίσει κονδύλιο 8 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ζωοτροφών. Ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο τομέα τη πρωτογενή παραγωγή τη Κρήτη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η ενίσχυση να πάει κατευθείαν στον κτηνοτρόφο. Πρέπει να δούμε με συνεργασία με εσάς κάποιες τροποποιήσεις του μεταφορικού ισοδύναμου στο μέλλον, έτσι ώστε όπως αυτά τα 8 εκατομμύρια που και το επικροτούμε και το χειροκροτούμε, αυτό το πάντρεμα που κάνατε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να τα πάρουν οι κτηνοτρόφοι μας, θα πάνε κατευθείαν στους κτηνοτρόφους και στους παραγωγούς μας. Μεταφορικό ισοδύναμο, είμαστε οι μοναδικοί νησιώτες αυτή τη στιγμή που δεν το έχουμε στο μεταφορικό που μετακινούμαστε όλες αυτές τις δύσκολες εποχές. Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV, απλήρωτη παραμένει η δεύτερη δόση για το μεταφορικό ισοδύναμο του 2021. Σε συνεργασία και με το συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να εξοφληθεί και η δεύτερη δόση. Οι αγρότες πάντως δεν καταθέτουν τα όπλα και εμφανίζονται έτοιμοι να παλέψουν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο. Η περιφέρεια, οι βουλευτές, αγροτοσυνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι, όλοι μαζί, και να κατεβεί ο υπουργός εδώ. Να αναφωνάξουμε, φτάνει πια, και πρέπει να δώσουμε στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι η Κρήτη είναι όντως μονιασμένη και δεν υπάρχουν ούτε κομματικές σκοπιμότητες, αλλά παρά μόνο υπάρχει το συμφέρον του κριτικού που προσπαθεί να επιβιώσει αυτή τη στιγμή, να επιβιώσει.